συνεχίσουμε με αυτό το πουλμανάκι. Θα κάνουμε μια διαδρομή. Και το βίντεο εδώ. Μήπως έπρεπε να καθίσουμε εμείς που ακούμε τα υλικά. Τώρα θα κάνουμε μια αλλαγή σε λιγάκι. Κάτσε να πάρω τους ανθρώπους. Θα ξανακατεβούμε από εδώ πέρα και θα σας λέω. Καλημέρα! Περπατήσατε από το λιμάνι εδώ. Πιθανό να σας χρειαστούμε όμως. Εντάξει, ό,τι χρειαστείτε, να σας δώσω μια καρτούλα. Φτάζει 15 Αυγούστου. Είναι και το μνημείο της Κασιανής. Το τάγος της Αγίας Κασιανής. Μία σε φανταστική που είδαμε με πολλούς κόκκινους τρούς. Τώρα το 15 Αύγουστο είναι το πιο μεγάλο πανηγύρι που γίνεται εδώ στο Σικάσο. Γιατί έρχονται όλοι από την Παναγία αυτή. Ναι. Αλλά η Παναγία αυτή είναι η που έγραφε από την 15ο αιώνα αυτή. Ναι. Αυτή είναι. Ο κύριος της Παναγίας Νίκης, γιατί είναι ο κύριος.
Σπίτια των καπεταναίων που έχουν έρημους. Αυτό ήταν το χωριό της Παναγίας. Πήρε το όνομα από την εκκλησία που έχουν. Τελικά τώρα έχουμε δύο ξαναγκούς και δύο κυρίες από τη Θεσσαλονίκη για αυτές. Μου τα καθάριζε, ναι, για τα γάφια. Και μετά στον αποχυμωτή. Μπράβο. Α, ναι. Θα σταματήσουμε εδώ στις 6 εκκλησίτσες. Και αυτές την Παχυνία. Ναι. Άγιος Ιωάννης. Άγιος Νικόλαος. Πολύ ωραία. Ευχαριστώ. Αγάπη μου, έτσι όπως σε βλέπω, 30 παντρεύτηκε. Έχω μεγάλο γιο 20. Μπράβο. Μπράβο. Ναι. Και ο μικρός μου 11. Μπράβο, κορίτσι μου. Να σου ζήσουνε. Ευχαριστώ. Αλλά είσαι κοριτσάκι, δηλαδή φαίνεσαι ζωντανή.
στο κορμάκι, στο πρόσωπο, στην ομιλία, στα πάντα. Θα πάμε στο πόλι. Πόλι είναι άλλο χωριό. Είναι στο ψηλότερο σημείο της Σιάς. Παλιά τα χέρια ήταν η πρωτεύουσα. Και συνεχίζουμε το διπορικό μας και πάμε στα πιο ορεινά χωριά. Στο Σιβέντ, στην πρωτεύουσα, στο Φρύ. Σε όλα τα χωριά. Κάπου θα δείξουμε τώρα εδώ απέναντι σε εκείνο σημείο που λέμε η Δουνάρα. Το σημείο Δουνάρα. Που ανήκει. Η Εμπασιά. Στο πόλι. Υπάρχει και κάτω στη χώρα νομίζω. Χωριό Άγιος Μάμας. Πολύ όμορφα. Βοήθεια σας. Ευχαριστούμε. Αγία Τριάδη. Βρισκόμαστε στο μεταξύ. Το ψηφιδωτό κάτω είναι φανταστικό. Περιποιημένο, φρεσκοβαμμένο, με τα λουλούδια εδώ τα έντονα, τα κόκκινα, η βίσκη. Η βίσκη, σαν του Γιώργου μου. Ωραία. Καμπαναριό είναι.
θάλασσα κατεβήκαμε πάλι στο Free. Εδώ είναι η θάλασσα που κάνουμε μπάνιο. Εδώ είναι η παραλία Κοφτερή, έχει χαλικάκι. Από εκείνη την πλευρά είναι ο Εμποριός. Εδώ είναι οι καφετέριες όπου μπορείτε να πιείτε και κάποιο καφεδάκι. Να... Αλλά αν θέλουμε να φάμε, θα πάμε στο Εμποριό. Ναι, ναι, θα σας πάρω εγώ με το που τελειώσουμε το tour. Ευχαριστούμε πολύ, κορυφαία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εμείς συνεχίζουμε Αρβανιτοχώρη και μετά για Μαρίνα. Ναι, ναι. Ναι, ναι, ναι. Γεια σας, κορίτσι μου. Άννα Μαρία, τσέκαρε, έχω το κλειδί πάνω. Έτσι κοιμόσουν, ας που περάσαμε αυτό το τέσσερι. Εσύ μόνο για να μάθεις εσύ είναι σήμερα όταν σε είδα σαν πανέλη. Πάρ' τη τηλέφωνο. Άρα το κατάλαβες το που έκανα. Ναι, καλέ. Τι δεν μιλούσα. Εντάξει, έχουν δίκιο. Βέβαια, έχουν δίκιο. Λοιπόν, τώρα εδώ είμαστε στο Free. Στο Free. Η πρωτεύουσα. Και το Free έχει πάρει το όνομα του. Από το Φρίδι. Μπράβο! Κάτι διαβάσαμε. Κάτι διαβάσαμε πρωτού να έρθουμε. Να ο κύριος Κίκης, που θα πάμε για φαγητό. Εδώ. Ο κύριος εδώ μπροστά. Εδώ στο Φρίδι είναι αυτός. Νομίζω στο εμποριό είναι. Όχι, στον εμποριό είναι. Στον εμποριό είναι το μαγαζί. Ταβέρνα Εμποριός. Καμπύλια σε όλα τα νησιά, βρε κορίτσια. Σε εμάς ένα κλαδάκι γίνεται μόνο. Γιατί είμαστε στο βορρά. Είναι το κλίμα. Εγώ όσες φορές έχω βάλει στο εξωτερικό, παγώνει. Τα παλιά χρόνια. Τώρα θα βάλω να δούμε πάλι, γιατί ο καιρός άλλαξε. Το πάγωσα τις δύο φορές. Φέτος δεν είχαμε χειμώνα. Ναι, γι' αυτό δεν πώς άλλαξε. Έχουμε πολύ το φούλι. Εσείς εδώ. Ναι. Πώς μυρίζει το φούλι. Έχουμε στη πιλωτή κάτω εμείς. Έχουμε γύρω-γύρω κήπο από το σπίτι. Αχ, όταν είναι η εποχή που ανθίζει, η ανθοφορία, τι όμορφο. Δεν είναι τώρα, τώρα έχει χαλάσει μας η ανθοφορία. Δεν ξέρω, λέμε το ίδιο το φούλι εμείς. Άσπρα λουδάκια βγάζει. Ναι, αλλά έχει και λίγο κίτρινο. Μέσα. Είναι γύρισε. Αλλά δεν είναι η εποχή του. Σε εμάς έχουν πάει. Πέρασε η ανθοφορία. Εδώ τώρα ανθίζουν. Ναι, τώρα ξεκινάει. Όλυμπος είναι πολύ ωραία. Αύριο δεν έχει δρομολόγια, να ξέρετε. Για Όλυμπο. Ναι, με το κτέλ, αν θέλετε δεν να πάτε. Δεν πάμε το κτέλ, με το καραβάκι. Α, κατεβαίνετε στο Διαφάνη. Διαφάνη και από εκεί έχει λεωφορείο και πάνω. Είναι πολύ δύσκολο ο δρόμος. Α, είναι αετός ο οδηγός, ήταν εδώ κάτι άλλο. Και σταματάει στις διαδρομές για να πάρουμε ορισμένα σημεία φωτογραφίες που είναι, δηλαδή. Μας κάνει και το ξαναγώ ο οδηγός εκεί πέρα. Ναι, ναι. Είναι, δεν ξέρω, και εδώ στην Κάσο τώρα το κορίτσι μας και το άλλο που έφυγε, αλλά και στην Κάρπαθο με όσους ανθρώπους έτσι είχα συνομιλία. Αλλά την Κυριακή δεν έχει κτέλ, γιατί... Όχι, δεν έχει πουθενά. Εκτός με το ταξί, αλλά δεν ξέρω. Α, ταξί είναι πολύ μακριά. Είναι πολύ μακριά. Το πόσο πάνε, έλα, 18 ευρώ. Και σε πάει και στο Διαφάνη. Διαφάνη, Όλυμπο. Σαφήνει. Ναι, βέβαια. Σαφήνει Όλυμπο. Αν θέλεις. Κατεβαίνει Διαφάνη. Ξανανεβαίνει Όλυμπο. Το λεωφορείο, επειδή εσείς είναι ο οδηγός. Ορίστε. Το Διαφάνη πήρατε. Το Διαφάνη το είδα, αλλά είναι. Πες μου, αξίζει για να κάνεις πάνω στο Διαφάνη. Εντάξει, καλό είναι. Είναι οικισμός το Διαφάνη. Εδώ, είναι. Εδώ είναι το Αρβανιτοχώρη. Είναι το πιο ψηλότερο καμπαναριό της Κάσου. Το πιο ψηλό καμπαναριό της Κάσου. Είναι πιο
Αυτό απέναντι. Βλέπετε. Ναι. Δεν θέλω. Είμαστε στο Αρβανί το χώρι. Εδώ. Πετρόπτικες κατασκευές. Είναι το υψηλότερο καμπαναριό της Κάσου. Εδώ τα πάντα πετρόχτιστα, πανέμορφα. Τα τζιτζίκια δίνουν και παίρνουν. Η εκκλησία που είναι αφιερωμένη αυτή, του Αγίου Δημητρίου. Θα πάτε στο χωριό, στο απέναντι. Δεν προλαβαίνουμε. Τώρα έπρεπε να ήμασταν εκεί. Ναι. Αλλά την Ελένη την πείραξε το κλειό, οπότε δεν ήταν για να ξαναβγούμε.